Θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Με στελέχη τη Ένωση Ηρακλείου να εκτιμούν ότι το σύστημα υποβολή των δηλώσεων ΩΣΔΕ και τους αγρότες του δικαιούχου αγρότε του έτου 2023 αναμένεται να ανοίξει από την ερχόμενη Δευτέρα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Συνεργάτε μα από την Αθήνα έχουν έρθει από το πρωί και κάνουμε meeting πάνω στο κομμάτι αυτό. Θεωρούμε ότι μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θα έχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση οριστικά για να ξεκινήσουμε αυτό το νέο εγχείρημα που πραγματικά είναι μια πρόκληση για μας για μα, για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που δουλεύει τι αγροτικέ ενισχύσει επί σειρά ετών. Η φετινή ενεργοποίηση των δικαιωμάτων είναι κρίσιμη για του αγρότε, καθώ θα του ακολουθεί μέχρι το 2027, όπω δήλωσε ο Μύρο Χιλετζάκη. Το 2023 είναι μια από τι δυσκολότερε χρονιέ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αυτή δηλαδή που θα διανύσουμε από τη μέρα που θα ανοίξει το σύστημα. Είναι η προγραμματική περίοδο που θα κρατήσει μέχρι το 2027. Τα καλά νέα είναι ότι μετά το 27 θα συνεχίζονται να δίνονται οι ενισχύσεις στη χώρα μας μέσω των περιβαλλοντικών σχημάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επομένως μέχρι και το 2050 θα παίρνουν οι παραγωγοί που παράγουν περιβαλλοντικές ενισχύσεις. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία των διορθώσεων μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι η προγραμματική περίοδο που καλούμαστε όλοι εμεί που διαχειριζόμαστε τι αγροτικέ επιδοτήσει. Να λύσουμε το γρίφο πώ ο παραγωγό μα, ο παραγωγό που παράγει, ο παραγωγό που είναι καθημερινά στο χωράφι θα πάρει παραπάνω χρήματα και ο παραγωγό να μην χάσει χρήματα. Από το 2027 οι αγροτικές ενισχύσεις μετονομάζονται σε περιβαλλοντικές ενισχύσεις οι οποίες αδίνονται στους αγρότες μέχρι και το 2050 μέσω περιβαλλοντικών σχημάτων. Δεν ξέρουμε τα ποσά ακόμα. Οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις είναι μια σειρά από δράσει. Ξεκινάμε με 11 δράσει τώρα το 2023. Αναλόγως την επιλογή του κάθε παραγωγού, αναλόγως τη δράση, θα πάει και παρακάτω. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δηλώνει παρόν στα οικολογικά σχήματα. Προ την κατεύθυνση αυτή, η Ένωση Ηρακλείου δρομολογεί διαδικασία προκειμένου να ενταχθεί σε οικολογικά σχήματα με απότερο στόχο τη μέγιστη αποδόση χρημάτων στου παραγωγού. Κάποιε συμβάσει που θα κάνει αποκλειστικά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που αυτέ οι συμβάσει θα τι αποφέρουν ε, το δικαίωμα να ενταχθεί σε κάποια Οικολογικά περιβαλλοντικά σχήματα, που αυτά τα σχήματα θα αποδώσουν λεφτά στον παραγωγό.